Λαϊκή παράδοση στον Ιππιαγωγείο. Κάτι μοναδικό και πρωτοποριακό πανελλαδικά, αφού συμβαίνει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Στον Ιππιαγωγείο του Παιδικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα παιδιά μαθαίνουν για το παρελθόν για να μπορέσουν να κοιτάξουν το μέλλον. Θα δείτε ότι φορούν μερικά παιδιά τις ελληνικές φορεσιές από την Αλβανία, από τη Βόρειο Ήπειρο, από τη Μακεδονία, από όλες τις περιοχές, χορεύουν, τραγουδούν, κάνουν, γνωρίζουν τα όργανα, τα παλιά τα οποία είχαμε και γνωρίζουν αυτό που λέμε ελληνική πραγματικότητα χωρίς να κάνουμε θεωρίες για την παράδοση, τι ήταν η παράδοση, τι είναι η παράδοση, η ελληνική παράδοση έτσι, η ελληνική παράδοση έτσι. Ζούνε τα παιδιά μέσα στην ελληνική παράδοση και το να αρχίσουν να ζουν από μικρά παιδιά αυτό το πράγμα, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να τους προσφέρουμε. Κυρία Μωραϊτή, πέστε μου μέσα στην τάξη τώρα. Τι γίνεται όσον αφορά τη λαϊκή παράδοση? Μέσα στην τάξη είναι αυτό που είπε ο κύριος Φράγκος, αρχίζουν και βιώνουν όλα τα στοιχεία της λαϊκής παράδοσης. Γνωρίζουν τα παιδιά τη λαϊκή παράδοση μέσα από τα λαϊκά παραμύθια, τα δημοτικά ποίηματα, τις παροιμίες. Γνωρίζουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Ακούνε τη μουσική που ακούγαν οι άνθρωποι, τη δημοτική μουσική. Πώς λέγεται αυτό το όργανο που παίζει, Λάουρα? Πότε το παίζανε αυτό το όργανο? Από τα παλιά τα χρόνια. Ανδρέα, για πες μου, τι είναι παροιμία? Αλαλέλη και αλαλούλε. Ξέρεις καμιά παροιμία να μας πεις? Ξέρω. Για να ακούσουμε. Όποιος κάνει τη σκοντάφτη. Καμία άλλη, ξέρεις? Όποιος κάνει το λόγο, πεφτρίζεις μέσα. Αυτή, τι σημαίνει? Όταν θέλεις να κάνει κακό στον άλλο, το κακό το παθαίνεις εσύ. Βαλεντίνα, ποια παροιμία θα μας πεις? Μέλι στάζει η γλώσσα του. Και τι εννοείς με αυτή την παροιμία, για πες μου? Ότι λέει γλυκά λόγια αυτός ο άνθρωπος. Ποιος θυμάται να μου πει, ποιες δουλειές κάνανε οι άνθρωποι τα παλιά τα χρόνια? Ξυλουργός. Πεταλωτής. 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 Μαζεύαν και φτιάχναν ήδη τα κάρβουνα. Όλο αυτό το πρόγραμμα βασίζεται στην προσωπική έρευνα δύο νηπιαγωγών, της Τζέννης Μωραΐτη και της Νίκης Καϊάφα, η οποία έγινε βιβλίο. Το οποίο μπορεί να έχει στα χέρια της η κάθε νηπιαγωγός πλέον, είναι ένα εγχειρίδιο δουλειάς και να μπορέσει και η ίδια να προσεγγίσει τη λαϊκή παράδοση μέσα στο δικό της σχολείο με πολύ απλό και όμορφο τρόπο. Μίλα μου καρκινάω.